Πυρετώντηση είναι οι προετοιμασίες του μηχανικού του στρατού με τη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας αλλά και των φορέων, πολιτικών και επαγγελματικών για την επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού της Νηφαίας. Οι εργασίες συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία. Ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του ελληνικού στρατού, όπως είχε ανακοινώσει πρώτος στο ένα τσάνελ ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Καβαλιάς μου είπε ότι το πρόβλημα είναι η τοποθέτηση ενός κοντέινερ στην είσοδο, δηλαδή με το που μπαίνεις από τα σύνορα μέσα στην Ελλάδα, ώστε να γίνονται κάτι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε εισερχόμενους. Προκειμένου να μην δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων, καλόν ήταν να βρεθεί ένας χώρος με κάποια άνεση όρου για να πει αυτό το κοντέινερ. Αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες εργασίες, θα ενεργοποιήσουμε το μηχανικό του στρατού. Δεν θα είναι αυτό πρόβλημα. Με την καθοριστική και σωτήρη από ό,τι φαίνεται παρέμβαση του ελληνικού στρατού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από το Σάββατο πραγματοποιούνται οι εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση του κατάλληλου ISOBOX, το οποίο έχει δοθεί από τα δύο επιμελητήρια της Ροδόπης των δύο χημικών τουαλετών που έχουν δωρηθεί και αυτά από τα δύο επιμελητήρια της Ροδόπης για να μπορέσει να εξασφαλιστεί επανέναρξη της Νηφαίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μεγάλη προσπάθεια τόσο του στρατού, όσο φυσικά και των αρμόδιων φορέων που ενεπλάξαν για να μπορέσει να υπάρξει συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά και η επανέναρξη της Νηφαίας, είναι αυτό που απασχολεί κατά κυρίαρχο λόγο την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από νωρίς το πρωί, στρατός και αστυνομία πραγματοποίησαν εργασίες για την άμεση επαναλειτουργία του σταθμού. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης και οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Ροδόπης, κ. Γραβάνης και Αγγελίδης. Ενώ καθοριστική ήταν επίσης και η συμβολή τους, καθώς δώρησαν το συγκεκριμένο ISOBOX, το οποίο έχει τοποθετηθεί στο σημείο και είναι δωρεά των επιμελητηρίων, αλλά και δύο χημικές τουαλέτες, η μία εξ αυτών και του επιμελητηρίου της Καβάλας, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στο σημείο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο σημείο που τα επιμελητήρια της Ροδόπης είχαν δωρήσει το συγκεκριμένο ISOBOX στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις ανάγκες καταπολέμησης του παραεμπορίου. Και πλέον είναι αυτό το σημείο το οποίο και εμείς ως επιμελητήρια είχαμε υποδείξει στους αρμόδιους και την Παρασκευή που ήρθε η ευνίδια απόφαση της κυβέρνησης. Υποδείξαμε λοιπόν στους αρμόδιους το συγκεκριμένο σημείο ώστε να χρησιμοποιηθεί, να γίνουν οι όποιες εργασίες χρειαζόταν για να μπορέσει εδώ πέρα να γίνονται από τα κλιμάκια, τα αρμόδια κλιμάκια, οι έλεγχοι για τον COVID και να μπορέσει να ανοίξει το σημείο διέλευσης και ο μεθοριακός σταθμός της Νηφαίας για τουρίστες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αλλάξει αυτή η απόφαση, καθώς από αυτό το συνοριακό σταθμό περνάει περίπου ίσως και πάνω από το 80% των τουριστών που επισκέπτονται την περιφέρειά μας και σε μια τέτοια χρονική περίοδο φυσικά δεν υπήρχε διαθέσιμος. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να χάσουμε αυτή την επισκεψιμότητα. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη διάνοιξη της Νηφαίας την επιχείρησαμε όλοι μαζί πριν από πολλά χρόνια για να έχουμε τα ωφέλη που είδαμε να πολλαπλασιάζονται ειδικά τις τελευταίες χρονιές πριν από τον κορονοϊό. Απορροφήσαμε όμως όλα αυτά τα χρόνια και ένα κόστος που καλά γνωρίζετε είναι η έξαρση του παρεμπορίου, του λαθρεμπορίου, η μεταφορά κεφαλαίων. Τώρα λοιπόν που ήρθε η ώρα για τα ωφέλη, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται αυτή η διάνοιξη ως παρίας των διανοίξεων της Βορείου Ελλάδος που φέρνουν τον τουρισμό εδώ. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι γιατί αυτή η δίωδος πριν από τον κορονοϊό κατάφερε να κατεβάζει 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα κατέτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη αναμένεται να ανοίξει ο συνοριακός σταθμός της Νηφαίας μετά από έκτακτο ΦΕΚ το οποίο θα βγάλει το αρμόδιο Υπουργείο.